τον κύριο Σόιμπλε, αλλά επειδή μπορείτε να μου πείτε ότι ο κύριο Σόιμπλε και σωστά εκπροσωπεί την πιο ακραία, την πιο σκληρή γραμμή στην Ευρώπη, θα αναφερθώ στον κύριο Γιουνκέρ, ο οποίος προειδοποίησε πριν μερικές μέρες ότι σε περίπτωση που το πρόγραμμα στην Ελλάδα δεν γίνει σεβαστό, η αντίδραση αυτή τη φορά της Ευρώπης θα είναι διαφορετική. Φαντάζομαι όλον το μυαλό μας πήγε στο Brexit. Πώς συμβαδίζει λοιπόν αυτή η προειδοποίηση του Προέδρου της Κομισιόν με τη δική σας διαβεβαίωση ότι το Brexit είναι πια πίσω μας? Δεν υπάρχει. Κύριε Κομισιόν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το είδαμε με τα μάτια μας. Ότι το σενάριο του Brexit δεν ήταν απλά ένα σενάριο, αλλά ήταν σχέδιο. Σχέδιο το οποίο ταυτίστηκε με ένα άλλο σχέδιο στο εσωτερικό για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του μια αριστερή παρένθεση. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πιο ακραίες συντηρητικές δυνάμεις που είναι στο ίδιο κόμμα στην Ευρώπη με αυτό που είναι ο κ. Μημαράκης είχαν σχεδιάσει το σχέδιο του Brexit. Ο κ. Σόιμπλε είχε φέρει στο τραπέζι το σχέδιο του time out. Προφανώς δεν θα υπήρχε time out, υπήρχε μόνο καταστροφή και δεν θα υπήρχε επιστροφή. Όμως δεν ήταν μόνος του ο κύριος Σόιμπλε. Δεν ήμασταν μόνο εμείς απέναντί του. Ήταν οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, ήταν μια σειρά από αρχηγοί κρατών που έβαλαν πλάτη σε αυτή την κρίσιμη σύνοδο προκειμένου να απομονωθεί το σχέδιο του Brexit. Εγώ δεν σας λέω ότι αύριο δεν είναι πιθανό να ξαναγυρίσουν οι ακραίοι και να διεκδικήσουν να φέρουν ξανά αυτό το σχέδιο στο τραπέζι. Αλλά είναι βέβαιο τώρα ότι έχουμε κερδίσει έδαφος, έχουμε κερδίσει συμμαχίες. Το θέμα της Ελλάδας πια έχει γίνει κτήμα όχι μόνο προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και των λαϊκών κινημάτων μέσα στις μεγάλες χώρες, στη Γαλλία, στην Ιταλία, την ίδια τη Γερμανία. Και είναι βέβαιο ότι από εδώ και πέρα έχουμε ένα ανωδικό χάρτη, τον οποίο πρέπει να βαδίσουμε. Και όσο πιο γρήγορα εφαρμόσουμε σωστά, βρούμε ισοδύναμα, κερδίσουμε τα ανοιχτά μέτωπα και βγούμε από την κρίση με διαγραφή του χρέους και με επιστροφή στην ανάπτυξη, τόσο πιο γρήγορα το Brexit και όλα αυτά τα σχέδια θα είναι παρελθόν. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, όπως είδατε, δεν είναι μόνο οι ακραίοι που παραμένουν, αλλά είναι και οι μειοτριοπαθείς, όπως ο κύριος Γιουνκέρ, που επαναφέρουν αυτό το ζήτημα. Και θέλω επιπρόσθετα να σας ρωτήσω, τι θα κάνετε αν μπροστά σε μια νέα απειλή Brexit αποδειχθεί και το παράλληλο πρόγραμμά σας μη εφαρμόσιμο, όπως απεδείχθη το προηγούμενο πρόγραμμά σας, αυτό με το οποίο νίκησα τις εκλογές, θέλω να πω. Και να σας ρωτήσω αν μπορείτε αυτή τη στιγμή να κοιτάξετε στα μάτια τους πολίτες και να δεσμευτείτε ότι δεν θα επικαλεστείτε ξανά τον Brexit για να δικαιολογήσετε νέα μέτρα ή υποσχέσεις που δεν υλοποίησατε. Κυρία Κοσιόνη, η συμφωνία που έχουμε μπροστά μας δεν υπάρχει αμφιβολία, το έχει δυσκολίες. Αλλά είναι μια συμφωνία η οποία μπορεί να υλοποιηθεί και κυρίως αν κερδίσουμε τις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας. Και εγώ λέω σημαντικότερο είναι το χρέος. Αν φύγει αυτός ο βραχνάς. Αν απομειωθεί το χρέος, όπως τώρα το λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ίδια η Κομισιόν στην ανάλυσή της, μόνο η Γερμανία κάθεται απέναντι ακόμα, αλλά όταν όλοι οι άλλοι το επιθυμούν, όταν όλοι οι άλλοι το λένε, έχουμε συμμάχους, έχουμε δυνατότητες. Αν αυτό το κερδίσουμε, θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη πολύ σύντομα και αυτό θα είναι η προϋπόθεση για να μπορέσουμε να βγούμε ξανά στις αγορές. Και αυτό είναι ο δρόμος της διεξόδου. Αλλά η ανάπτυξη πρέπει να έχει και κοινωνικό πρόσημο και αναδιανομή του πλούτου. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα. Ο λόγος στον κύριο Γεωμπαζολιά για την τελευταία συζήτηση.